με την αφορμή μιας ερώτησης που κατατέθηκε στην συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήσαμε το θέμα του φάρου, στο οποίο υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση. Και στο δικό μας πρόγραμμα προβλέπεται η ίδρυση του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού ή Κέντρου Μικρασιατικού Ελληνισμού, και προσδιορίζεται η θέση αυτή στον Φάρο. Βέβαια, αυτό θα απαιτήσει και μελέτη και χρηματοδότηση, η οποία επίσης αφορά και την μελέτη αλλά και την κατασκευή του έργου. Επειδή ο Φάρος βρίσκεται σε κακή κατάσταση, θα απαιτηθούν αρκετά χρήματα και αυτά βεβαίως πρέπει να διεκδικηθούν. Δηλαδή δεν είναι στην δυνατότητα του Δήμου να πραγματοποιήσει το έργο αυτό από ίδιους πόρους με τα σημερινά δεδομένα. Συνεπώς, καταστρώνουμε αυτό το σχέδιο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε μια διεκδίκηση που θα μπορούσε να είναι μέσω του ΠΕΠ και για την οποία θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Αυτό το οποίο κανείς δεν αμφισβητεί είναι την σημασία του έργου αυτού. Δηλαδή, με δεδομένη την, και την ιστορία μας την σύγχρονη και την συμβολή των μικρασιατών στην κοινωνία, στην οικονομία, στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της Κρήτης αλλά και του Ηρακλείου ειδικότερα, είναι πραγματικά μια υποχρέωση αυτή. Και η διατήρηση της μνήμης είναι μια υποχρέωση. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο και εγώ έχω δουλέψει από άλλη θέση, από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Η πρόσφατη έκθεση για αυτό ακριβώς το ζήτημα, δηλαδή της συμβολής αυτών των ανθρώπων στην ζωή της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ηρακλείου του 20ου αιώνα, αποτέλεσε το αντικείμενο μιας έκθεσης στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, αλλά γενικότερα έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, στην οποία υπάρχουν πολλές συμβολές στην συλλογή μαρτυριών προφορικής ιστορίας, και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία, δηλαδή ότι οι ίδιοι άνθρωποι που τους αφορά πρέπει να εμπλέκονται στις δράσεις αυτές. Οι μαθητές οι οποίοι καταγράφουν τις μαρτυρίες των παππούδων τους και των φίλων των παππούδων τους, είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει, συνεχίζουν να γίνονται και συντηρούν μια ζωντανή μνήμη. Αλλά πρέπει να υπάρξει το αποθετήριο όλων αυτών, που είναι το Κέντρο Μικρασιατικού Ελληνισμού. Και κάπως έτσι το φανταζόμαστε, δηλαδή σαν ένα πολύ ζωντανό κομμάτι της πόλης, το οποίο θα έχει ένα εκθεσιακό πυρήνα, για το οποίο θα σας έλεγα μάλιστα ότι έχουμε και αρκετά μεγάλη ετοιμότητα με βάση την προεργασία που έχει γίνει και εκτός Δήμου και με τη συνδρομή βεβαίως των σωματείων, τα οποία είναι πάρα πολύ ενεργά και δραστήρια, και από εκεί και πέρα θα είναι ένα κέντρο το οποίο θα λειτουργεί όπως λειτουργούν τα σύγχρονα μουσεία. Δηλαδή θα έχει περιοδικές εκθέσεις, θα έχει χώρο εκδηλώσεων, θα κάνει πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, θα έχει το εστιατόριό του, το καφέ του, θα είναι ένας χώρος συνάντησης και ευρύτερη σύγκλησης ανθρώπων στον πυρήνα αυτό του μικρασιατικού πολιτισμού. Αυτό είναι το γενικό μας πλάνο. Ελπίζω και θα επιδιώξουμε με τους συνεργάτες μου μέσα στο 24 αυτό να γίνει πιο συγκεκριμένο και να έχει τον χαρακτήρα μιας πρότασης, η οποία θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί.